Άρα. Γεια σας. Με λένε Γιώργο. Και σήμερα θα κάνουμε μια παρουσίαση για τα 75 χρόνια του Scrooge που βλέπετε εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να βάλω 75 Scrooge να βρίσκονται, αλλά δεν χωρούσανε, γι' αυτό έβαλα μόνο 19 νομίζω. Δεν ξέρω, μπορείτε να το μετρήσετε. Λοιπόν, τώρα πού να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, ο Scrooge κλείνει 75 χρόνια δημιουργίας τον Δεκέμβρη. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτήν την παρουσίαση. Ο Scrooge όμως έχει ένα χαρακτηριστικό, όπως βλέπουμε εδώ πέρα από διάφορους άλλους χαρακτήρες. Τον Scrooge τον έχουμε συνυφασμένο στο μυαλό μας με όλο αυτό εδώ πέρα το σύμπαν με τους γνωστούς χαρακτήρες. Οι περισσότεροι όμως από αυτούς τους χαρακτήρες και οι πιο σημαντικοί δημιουργηθήκαν από τον κινηματογράφο, από τα κινούμενα σχέδια, από καρτούν. Είχαν σαν σκοπό. Να δούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Για παράδειγμα, ο Μίκη. Αυτός δημιουργήθηκε για τον κινηματογράφο, επειδή ήταν το νέο μέσον τότε, και τον βγάλανε αργότερα σε κόμιξ για διαφήμιση. Το ίδιο και με όλους τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Εδώ πέρα βλέπετε τις πρώτες εμφανίσεις και στο καρτούν και στο κόμιξ. Και το ίδιο, εντάξει, μην τους πάρουμε τώρα όλους. Το βλέπουμε εδώ πέρα με τον Goofy. Η πρώτη εμφάνιση του Goofy στον κινηματογράφο και στο χαρτί. Και τον Ντόναλντ. Υπάρχουν αντίστοιχα και με την Ντέζι και με τα μισάκια. Αυτό εδώ πέρα γιατί έγινε. Θέλανε να προμοτάρουν το νέο μέσον που ήταν τότε ο κινηματογράφος και διαφημίζανε από τα strip, από τις εφημερίδες, από τα κόμιξ, διαφημίζανε το νέο αυτό μέσον. Επειδή ο κόσμος έπαιρνε ήδη πολλές εφημερίδες, τους έδειχναν μέσα από τις εφημερίδες ότι κοιτάξτε, είναι το νέο μέσον αυτό. Ακόμα και στα ανιψάκια βλέπουμε ότι γίνεται αυτό. Τα ανιψάκια δημιουργήθηκαν λίγο πιο πριν στο χαρτί, αλλά αυτό έγινε επειδή βλέπανε τα storyboard του καρτούν. Τότε επίσης δεν υπήρχε η έννοια του κόμιξ. Αυτό εδώ πέρα το κόμιξ δεν υπήρχε τότε, τη δεκαετία, τέλη δεκαετίας, 30, αρχές 40. Ό,τι βλέπουμε, αν παρατηρήσετε, είναι μακρόστενο. Αυτό είναι επειδή τα διαφημίζανε στις εφημερίδες. Δηλαδή, έπαιζαν τα στριπάκια στον κινηματογράφο και στις εφημερίδες, όπως διαβάζανε, είχαν και μία λωρίδα με αυτούς τους χαρακτήρες. Αυτοί ήταν δηλαδή. Όλοι οι γνωστοί χαρακτήρες δημιουργήθηκαν έτσι στο κινηματογράφο και τους προμοτάρανε μέσα από τις εφημερίδες στα στριπάκια. Και εδώ πέρα βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό είναι από τα πρώτα, όχι το πρώτο, αλλά από τα πρώτα του Donald Duck. Βλέπουμε την προσωπικότητα του Donald που ήθελε να το δώσει ένας δημιουργός. Άλλη Ταλιαφέρο λέγεται αυτός ο δημιουργός. Αυτός έφτιαχνε τα strip των εφημερίδων. Και βλέπετε ότι βλέπει τον Goofy ο Donald να πάει να πέσει. Τρέχει και αντί να τον βοηθήσει, πάει να τον βοηθήσει να πέσει πιο γρήγορα. Αυτός ο δημιουργός πήρε αυτούς τους χαρακτήρες που δεν είχαν προσωπικότητα και ξεκίνησε να τους βάζει για τον Donald, για παράδειγμα, να τον βάζει σε μια πόλη, να κάνει κάποιες δουλειές, να προσπαθεί να ξεφύγει από τους πιστωτές του, να χρωστάει συνέχεια, να μπλέκει με τα νηψάκια. Δηλαδή, βλέπουμε ότι σιγά σιγά μέσα από αυτούς τους απλοϊκούς χαρακτήρες ξεκίνησε να στείνεται ένα σύμπαν. Και αργότερα, το 1942, φτιάχτηκε το πρώτο. Που δεν το φέραμε. Δεν πειράζει. Τα ξέχασα. Ξέχασα να τα φέρω. Ήθελα να φέρω αντίστοιχα κόμιξ εδώ. Βγήκε το πρώτο κόμιξ. Η πρώτη έκδοση κόμιξ Disney με αυτούς τους χαρακτήρες βγήκε το 1942. Και ήταν μια ιστορία από έναν δημιουργό, Carl Barks, έτσι λέγεται, και με αυτόν θα ασχοληθούμε από εδώ και πέρα. Και βλέπουμε ότι για πρώτη φορά έβαλε τον Donald να μπλέξει μια περιπέτεια. Πλέον αυτοί οι απλοϊκοί χαρακτήρες σταματάνε να είναι απλοϊκοί και γίνονται λίγο πιο περίπλοκοι. Και ξεκίνησε μετά να στείνει σιγά σιγά το σύμπαν του Ντόναλντ. Όχι των χαρακτήρων αυτών, του Ντόναλντ. Γιατί έφτιαχνε μερικές δεκασέλιδες ιστορίες, μερικές ολιγοσέλιδες, μερικές πολυσέλιδες και βλέπουμε ότι σιγά σιγά προχωρούσε αυτό το σύμπαν. Το έβαλε, του ρίχνε το σπίτι, ότι μένει με κάποιους γείτονες, ότι θα μπορούσε να μένει μαζί με την Ντέζι. Ξεκίνησαν σιγά σιγά να γίνονται, εντάξει, απλοϊκοί μεν χαρακτήρες, αλλά να γίνονται πιο έτσι. Δεν ξέρω, δεν μου έρθει η λέξη. Τέλος πάντων, να στείνει το σύμπαν της πόλης που ζούσαν. Και βλέπουμε εδώ πέρα και κάποιες μεγαλύτερες περιπέτειες, στις οποίες περιπτώντας, εδώ πέρα ο κακός ήταν ο Μαύρος Πιτ. Δεν είχε γίνει ακόμα ο διαχωρισμός των παπιών και των ποντικών. Αυτό γινόταν σιγά-σιγά όσο δημιουργούνταν αυτές οι ιστορίες και αυτά τα strip, σιγά-σιγά ξεκίνησαν να χωρίζονται αυτοί οι χαρακτήρες. Και βλέπουμε εδώ πέρα πάλι κάποιες μεγάλες ιστορίες.
Και εδώ παίρνει μερικά χαρακτηριστικά στιγμιότυπα. Ότι ο Ντόναλντ απέκτησε έναν γείτονα με τον οποίο κοντραριζόταν, απέκτησε ανιψάκια τα οποία εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση δεν θέλουν να κάνουν μπάνιο. Μπορεί άλλες φορές να μην θέλουν να πάνε στο σχολείο ή να μην θέλουν να κάνουν ψώνια ή οτιδήποτε. Και ένα χαρακτηριστικό ακόμα στιγμιότυπο, εδώ παίρνει πρώτη φορά που εμφανίζεται το όνομα της Λιμνούπολης. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά στείνεται το σύμπαν και πλέον δημιουργείται και η Λιμνούπολη. Είναι το πρώτο καρέ που εμφανίζεται το όνομα, Ντάκμπουργκ, Λιμνούπολη. Και μία από αυτές τις μικρές χαρακτηριστικές στιγμές ήταν και η δημιουργία του θείου Σκρούτζ. Ο Σκρούτζ δεν δημιουργήθηκε σαν κύριος χαρακτήρας, δημιουργήθηκε σαν ένα μέρος αυτού του σύμπαντος, ένα μικρό μέρος. Αυτή ήταν η πρώτη ιστορία και δεν είναι τυχαίο που ονομάζεται Σκρούτζ. Αυτό είναι. Ονομάζεται Σκρούτζ από τον Ebenezer Σκρούτζ. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε τα Χριστούγεννα, γι' αυτό και θα γιορτάσουμε την επέτειό του τον Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα. Αλλά ήταν διαφορετική η νοοτροπία του. Ήταν μεν ο σκληρός ο τσιγκούνης, που ήταν ο Ebenezer Σκρούτζ, εξού και το όνομα. Αλλά εδώ πέρα ήταν διαφορετική η ιστορία. Ήθελε να δει αν ο Ντόναλντ είναι θαραλέος, τον έβαλε να αντιμετωπίσει μια αρκούδα, με κάποια γκάγκα αντιμετώπισε την αρκούδα, αλλά τελικά δεν την αντιμετώπισε στα αλήθεια και τελικά φοβόταν και νόμιζε ότι την ατρόμητο και δεν ήταν. Ήταν μια απλοϊκή ιστοριούλα. Αυτό ήταν ο θείος Σκρούτζ. Δεν είχε σκοπό να ήταν κάτι άλλο. Και όπως έφτιαξε τον Σκρούτζ, έφτιαξε έτσι και κάποιους ακόμα χαρακτήρες, όπως για παράδειγμα τον Γκαστόνε, που είναι ο εκνευριστικός τυχερός ξάδερφος του Ντόναλντ. Είναι οι μικροί εξερευνητές, τα οποία ανιψάκια υπήρχαν, αλλά τα έκανε προσκοπάκια, μικρούς εξερευνητές. Οι Μουργόλικοι, οι Λύκοι, για τους παλιότερους, που είναι οι κακοί που θέλουν να κλέψουν την περιουσία του θείου Σκρούτζ. Και ο κύριος Γρανάζης, ο εφευρέτης. Κάποιοι από αυτοί. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Σκρούτζ ανήκει σε ένα σύμπαν πολύ, πολύ μικρών και απλοϊκών χαρακτήρων που στείνανε το σύμπαν του Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ ήταν ο κύριος πρωταγωνιστής και ο Σκρούτζ ήταν ένα πολύ μικρό κομματάκι. Και εδώ πέρα το δείχνουμε και αυτό. Είναι η πρώτη φορά που κατονομάζεται το όνομα της πολιτείας. Τα Ανήψια, η Λιμνούπολη, βρίσκονται στην Καλισότα, που είναι ένα λογοπαίγνιο από την Καλιφόρνια και την Μινεσότα. Η Καλισότα είναι η φανταστική πόλη, πολιτεία, στην οποία βρίσκεται η Λιμνούπολη. Και μέσα από αυτές τις μικρές ιστοριούλες, ο Σκρούτζ έκανε την πρώτη εμφάνιση, αλλά ξεκίνησε να εμφανίζεται και σε μερικές ακόμα ιστοριούλες του Ντόναλντ, που βλέπουμε ότι στην αρχή ήταν πιο σκληρός και η μορφή του ήταν πολύ διαφορετική. Και σιγά σιγά ξεκίνησε να γίνεται λίγο πιο αλλαγμένος και εμφανισιακά και στην προσωπικότητα, γιατί έβλεπε ότι δεν ήταν τόσο ωραίο, δεν είχε τόσες δυνατότητες για γκάγκ να είναι απλά σκληρός. Και έτσι ο Κάρλ Μπάρκς του έδωσε κάποιες πτυχές στην προσωπικότητά του, τις οποίες βλέπουμε σταδιακά σιγά σιγά. Και αυτό εδώ πέρα τώρα τι είναι, γιατί το έχω εδώ. Αυτή εδώ πέρα είναι μια σειρά, αν είχα φέρει τώρα τα κόμικς σας σε αντίστοιχα, δεν πειράζει. Είναι μια σειρά που λέγεται Four Color Comics ή One Shots. Αυτή είναι η αμερικάνικη σειρά. Έβγαινε δεκαετία 40-50. Αυτή ήταν μια σειρά που είχε, ίσως να φαίνονται, έχω γκριζάρει αυτά που δεν είναι Disney. Μπορεί να είχε, ξέρω εγώ, Φελίξ ο Γάτος, να είχε Popeye, να είχε Dick Tracy, να είχε Flash Gordon και είχε και μερικούς χαρακτήρες Disney. Για παράδειγμα, εδώ πέρα Donald και Mickey. Γιατί τα δείχνουμε αυτά. Εδώ, αν δείτε, η αρρύθμιση του αυτόνομου περιοδικού Mickey Mouse της Αμερικής ξεκινάει αυτό το νούμερο 28. Αυτό σημαίνει ότι βγήκαν στη γενικότερη σειρά, εκείνη τη μεγάλη, βγήκαν αρκετά τεύχη, βγήκαν 27 τεύχη και στα 27 τεύχη Mickey είπαν ότι ξέρεις τι, είναι καλός χαρακτήρας, είναι δυνατός, ας τον αυτονομήσουμε σε δικό του περιοδικό. Το ίδιο και με τον Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ ξεκίνησε να αυτονομείται στα 26 τεύχη σαν περιοδικό Ντόναλντ. Τα πρώτα 25 είναι σε αυτήν την ευρύτη σειρά. Και είδαν ότι, ωραία, στα 25 τεύχη είναι καλό, ας να αυτονομήσουμε. Ο θείος Σκρούτζ αυτονομήθηκε στο τεύχος 4. Οι ιστορίες αυτές ήταν τόσο καλές που χρειαστήκαν μόνο 3 ιστορίες ώστε να αυτονομηθεί σε δικό του περιοδικό. Βέβαια, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι εκείνη την περίοδο η Disney ήθελε να αυτονομήσει ούτως ή άλλως τους χαρακτήρες της, γιατί έβλεπε ότι είναι πιο δυνατή και πιο σημαντική από τις άλλες εταιρείες και δεν ήθελε οι δικοί της χαρακτήρες να είναι με άλλες εταιρείες. Αλλά και πάλι υπήρχαν και άλλοι χαρακτήρες που δεν αυτονομήθηκαν σε δικό του περιοδικό. Ο Σκρούτζ, ύστερα από 3 ιστορίες, αυτονομήθηκε σε δικό του περιοδικό. Και οι ιστορίες αυτές οι 3 είναι το ένα φτωχό γεροντάκι, επιστροφή στο Κλοντάικ και μπελάδες από το παρελθόν. Ίσως να σας λένε κάτι αυτές οι 3 ιστορίες. Το ένα φτωχό γεροντάκι είναι η πρώτη φορά που
βλέπουμε ότι τα χρήματα του Scrooge δεν είναι απλά χρήματα. Είναι αναμνήσεις, γιατί βλέπουμε ότι το κάθε ένα νόμισμα το έχει αποκτήσει με κάποιον διαφορετικό τρόπο. Το ένα σαν χρυσοθύρας, το άλλο επειδή έκανε μια άλλη δουλειά, το άλλο επειδή έκανε κάτι άλλο. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα χρήματα δεν είναι χρήματα, είναι αναμνήσεις και γι' αυτό το κρατάει. Αυτή ήταν η πρώτη ιστορία. Η δεύτερη ιστορία είναι αυτή που βλέπουμε να εμβαθύνει πρώτη φορά σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του παρελθόντος. Στη προκειμένη περίπτωση είναι όταν ήταν χρυσοθύρας στο Κλοντάικ και γνώρισε τον χαμένο του έρωτα, την Χρυσή Γκόλντι. Και η τρίτη ιστορία είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μία σε τόσο αναλυτικό βαθμό τον πρόγονο του Σκρούτζ. Έναν πρόγονο του Σκρούτζ. Πλέον ήταν τόσο μεγάλο το βάθος που ήθελε να του δώσει, που το έδωσε και πρόγονο και όχι απλά περιληπτικά. Του έδωσε κανονικά προσωπικότητα και στον πρόγονο του. Και για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, επειδή τώρα μπορώ να μιλάω καμιά ώρα για αυτές τις ιστορίες, για τις πρώτες δύο έχω κάνει και κάποια βίντεο, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο ίντερνετ αν ψάξετε για αυτές τις ιστορίες. Το ένα φτωχό γιορτάκι και την επιστροφή στο Κλοντάικ. Και μετά, εντάξει, μην τις αναλύσουμε όλες, βλέπουμε ότι ξεκινάει να αυτονομίζει το περιοδικό και βλέπουμε ότι να ξεκινάνε να δημιουργούνται γνωστές ιστορίες που αρκετοί από εμάς μπορούν να ξέρουμε ήδη. Εδώ πρέπει να δείξουμε κάποιες από αυτές. Αυτές είναι πλέον από την περίοδο που ο Scrooge έχει το δικό του περιοδικό. Πλέον από εκεί που ήταν πουθενάς, έχει ξεκινήσει να γίνεται πρωταγωνιστής στο δικό του περιοδικό, το οποίο γιγαντώνεται σιγά-σιγά. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει βρει το μυστικό της Ατλαντίδας, την Τραλαλά, που είναι μια μυθική πόλη στο στυλ της Σανγκριλά, η επτά πόλεις της Τσιμπόλα. Βλέπουμε εδώ πέρα στις συγκεκριμένες δύο ιστορίες έχουν και ελληνικό υπόβαθρο. Στην φιλοσοφική Λίθο ταξιδεύουν στην Κρήτη, στο Λαβύρινθο και βρίσκουν το Μινόταυρο και βρίσκουν τη φιλοσοφική Λίθο, η οποία είναι μια πέτρα η οποία ό,τι μεταλογίζει το κάνει χρυσάφι. Και αντίστοιχα στην επόμενη το Χρυσόμαλο Δέρας, στην χώρα στα έγκατα της γης. Δεν μπορούμε να αναζητήσουμε τώρα όλες, δείχνουμε μερικές χαρακτηριστικές. Ταξίδι στο παρελθόν που δείχνει κι άλλο, εμβαθύνει κι άλλο στους προγόνους του Σκρούτζ. Βρίσκει τα αρχαία του Λόμοντα, βρίσκει την πόλη με τις χρυσές σκεπές, βρίσκει τον Χρυσό Ποταμό, η οποία είναι μία από τις πολύ αγαπημένες μου ιστορίες. Την θεωρώ, εντάξει, περισσότεροι δεν συμφωνούν μαζί μου. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι ίσως από τις δύο ή τρεις καλύτερες του Μπάρκς. Είναι κιόλας από τις λίγες φορές που βλέπουμε να είναι. Όχι μεταφορά, να είναι διασκευή, να είναι βασισμένη βασικά σε άλλο παραμύθι, στον Βασιλιά του Χρυσού Ποταμού, που δείχνουν το πώς αυτός που είναι άπλωστος, πώς τιμωρείται τελικά και πώς. Είναι μια πολύ, πολύ ωραία, έτσι, ένα πολύ ωραίο παραμυθάκι. Το στέμμα των Μάγια έχει βρει, έχει ταξιδέψει στην Αραβία, εντάξει, το Σταυρό του Μαρκοπόλο, έχει εμβαθύνει στο παρελθόν του σαν χρυσοθύρας και γενικά βλέπουμε ότι μέσα από σε όλες αυτές τις δύο δεκαετίες έφτιαχνε ιστορίες του Scrooge για δύο δεκαετίες. Βλέπουμε ότι θεμελίωσε όλη τη Λιμνούπολη. Αυτό το σύμπαν που σιγά σιγά ξεκίνησε από τις εφημερίδες έτσι, για promotion λίγο των καρτών κτλ. Βλέπουμε ότι πλέον έχει γίνει μια τεράστια πόλη με σύμβολα και ο Scrooge ήταν ένας τεράστιος θεμέλιος λίθος όλου αυτού του σύμπαντος. Και τώρα βλέπουμε έτσι λίγο με διαφορετικό μάτι τον Scrooge, γιατί τον έχουμε μεν στο μυαλό μας σαν έτσι εισάξιο με τους υπόλοιπους χαρακτήρες, αλλά αυτό που κατάφερε ήταν πολύ δύσκολο να στέκεται εισάξια με χαρακτήρες που δημιουργήθηκαν για την γιγαντοοθόνη και είχαν τεράστια προβολή. Αυτός το κατάφερε μόνο μέσα από κόμιξ τα οποία είχαν πολύ έτσι, μικρότερη προβολή. Και το κατάφερε αυτό ο Καρλ Μπάρκς επειδή ήταν τόσο καλές αυτές οι ιστορίες. Και όταν ο Μπάρκς έφτιαχνε αυτές τις ιστορίες, δεν ήξερε ότι. Αυτός έφτιαχνε τις ιστορίες. Ήξερε ότι φτιάχνουν τις ιστορίες, τις δίνει, τελειώνει. Αυτός ο χαρακτήρας όμως ήταν τόσο καλός που άρχισε να οικειοποιείται και από άλλους δημιουργούς. Εδώ πέρα βλέπουμε τις πρώτες εμφανίσεις από άλλους δημιουργούς. Δημιουργήθηκε το 1947 ο Scrooge. Βλέπουμε εδώ πέρα η πρώτη φορά που τον παίρνουν άλλοι είναι το 1950. Που αυτά ήταν μικρά στριπάκια, να σας το δείξω κάπως έτσι. Ήταν κάποια μικρά περιοδικάκια, λίγο τώρα πιο φαρδιά εδώ κάτω, τα οποία τα δίνανε σαν διαφημιστικά σε δημητριακά. Ήταν τέτοια του πεταματού. Τα δίνανε και λέγανε τι να βάλουμε, βάλε κάποιους. Α, βάλε και τον Scrooge. Ξεκίνησαν έτσι σιγά σιγά, αλλά δεν άρεσε και η ώρα που χρησιμοποιήθηκε και σε κανονικά κόμιξ, σε τέτοιο μέγεθος, κάπως περίπου, σαν ένα αμερικανικό περιοδικό.
ξεκίνησαν σιγά σιγά να βγαίνουν οι ιστορίες του και εκεί. Και αυτό συγκεκριμένο είναι από τον Πολύ Μάριο. Ο Πολύ Μάριο που έκανε ποντίκια, είναι γνωστός κυρίως για, για ιστορίες του Μίκη. Είχε κάνει και αυτός ιστορίες με τον Scrooge, που βλέπουμε ότι είναι διαφορετική προσωπικότητα και διαφορετικό σχέδιο, αλλά ξεκίνησαν οι δημιουργοί χωρίς να συνεννοηθούν μεταξύ τους, χωρίς να πούνε κάτι συγκεκριμένο. Είδαν ότι ο Scrooge έχει ιστορίες, ας τον βάλουμε κι εμείς στις δικές μας ιστορίες. Ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό να οικειοποιηθεί ο χαρακτήρας από άλλους δημιουργούς. Και βλέπουμε γίνεται πιο σαφές εκείνη την περίοδο εδώ πέρα, το 51-52, που έχουμε δει εδώ πέρα κάποιες ιστορίες αυτής της σειράς σε παλιότερα τεύχη του Τριζόπουλου. Αυτό είναι το οικογενειακό άλμπουμ που κοιτάνε στην πρώτη σελίδα το οικογενειακό άλμπουμ, βλέπουν ένα χαρακτηριστικό σημειότυπο και διηγούνται όλη την ιστορία, το πώς έγινε. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι πρωταγωνιστής ο Scrooge σε ιστορίες άλλων. Δηλαδή, ένας άλλος δημιουργός πήρε τον Scrooge, είδε ότι του άρεσε, έβλεπε τις ιστορίες και του άρεσε τόσο πολύ ώστε να τον κάνει και αυτός πρωταγωνιστή σε δικές του ιστορίες. Και ο Καρλ Μάρξ δεν είχε ιδέα τι γίνεται. Αυτός έφτιαχνε απλά τον Scrooge. Απλά ήταν τόσο καλός που άρχισε να οικειοποιείται και από άλλους δημιουργούς. Και εδώ πέρα βλέπουμε το αδιανόητο δεν είναι, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Άρχισε να οικειοποιείται και εκτός Αμερικής. Τον πήρανε Ιταλοί δημιουργοί. Αυτές εδώ πέρα είναι οι πρώτες εμφανίσεις των πρώτων Ιταλικών ιστοριών Disney, με χαρακτήρες Disney. Και βλέπουμε ότι στις πρώτες αυτές ιστορίες, ο Scrooge στην πρώτη κιόλας είναι και στην πρώτη σελίδα. Οι Ιταλοί δηλαδή που διαβάζαν τις ιστορίες δεν έκαναν αυτόν τον διαχωρισμό, επειδή είδαν ότι υπάρχει ο Scrooge, είναι εισάξιος, λένε με τον Donald, γιατί αυτές είναι οι ιστορίες τόσο καλές, και τον βάλουν εξ αρχής στις δικές του ιστορίες. Οι ιστορίες των Ιταλών ξεκινάνε με τον Scrooge. Πλέον είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και εδώ πέρα φτάνουμε σιγά σιγά στην περίοδο που αρχίζουμε να γνωρίζουμε κάποιες ιστορίες. Μέχρι στιγμής ό,τι έχουμε πει ήταν βιβλιογραφικής φύσης, δεν τις έχουμε διαφθείσει τις ιστορίες, δεν αξίζανε κιόλας. Και ακόμα δεν αξίζουν οι περισσότερες. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποια πιο γνώριμα ονόματα. Βλέπουμε έχουν μπει κάποιες από αυτές, το βλαστό του Αμούντσεν έχει μπει στο κόμιξ. Οι άλλες δύο είναι από τα κλασικά που έβγαζε ο Δραγούνης, από τα μεγάλα κλασικά. Και βλέπουμε ονόματα όπως ο Ρωμάνο Σκάρπα, ο Τζοβάν Μπατιστά Κάρπα εδώ πέρα, που ήταν ο δάσκαλος του Φραντσέσκο Ντιπολίτο, που μιλούσαμε προηγουμένως. Έχει Λουτσιάνο Γκάτο, γνωστές ιστορίες σιγά σιγά και είναι και γνωστές επειδή αυτές δημοσιευόντουσαν επί Τερζόπουλου και τις αναδημοσίευε περίπου κάθε 8 με 10 χρόνια γιατί έβλεπα ότι αυτή περίπου είναι το προσδόκιμο μιας γενιάς. Δηλαδή σου λέει ότι τα πιτσιρίκια ύστερα από 7, 8, 9, 10 χρόνια περίπου αλλάζει το κοινό, μεγαλώνουν, ασχολούνται με άλλα πράγματα, άρα τις ανατύπωνε. Και επειδή έχουν ανατυπωθεί συνεχώς από τη δεκαετία του 60, πολλές από αυτές τις ιστορίες τις ξέρουμε και αρκετά διαφορετικής ηλικίας άτομα που έχουν μεγαλύτερο κενό ηλικιακό. Και εδώ πέρα ένα μικρό δείγμα. Έχουμε φτάσει στην δεκαετία του 60 τώρα. Αμερικανών. Ότι είδαμε τις πρώτες ιστορίες των Αμερικανών, πώς ήταν πολύ απλοϊκές. Τώρα βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο δομημένες. Και ο Scrooge και εμφανισιακά τελείως διαφορετικός από τον Ιταλό. Πάλι, αλλά με διαφορετικές σχολές. Και βλέπουμε το πώς ο Scrooge έχει όχι μόνο οικειοποιηθεί, αλλά και το πώς τον έχουν πλέον σαν κανονικό χαρακτήρα όλοι οι Αμερικάνοι. Αυτό τι είναι. Α, αυτό το πέρα μου ξέφυγε. Όλες οι διαφάνειες που φτιάχνουν ήταν έτσι και έβαζα μερικές εικόνες. Εδώ πέρα, τέλος πάντων, εδώ πέρα ήθελα να... Ναι, όταν ο Μπάρξ σταμάτησε το 67, περίπου τώρα το 66-67, δεν. Λέει εντάξει, έφτιαχνε ιστορίες, τελείωσε. Όμως δεν μπορούσαν να σταματήσουν οι ιστορίες από τους άλλους δημιουργούς. Θα λέγανε τώρα τι, ότι ο δημιουργός σταμάτησε, ας σταματήσουμε να αξιοποιούμε τον Scrooge. Δεν γινότανε, δεν ξέρανε καν ποιος είναι ο Μπάρξ. Δεν ήταν γνωστό σαν όνομα τότε. Και σταμάτησε ο Μπάρξ, αλλά αυτές οι ιστορίες είχαν φύγει, πλέον είχε ξεφύγει από τον έλεγχό του. Πλέον ο Scrooge δεν ήταν δημιούργημα δικό του. Ήταν ένα δημιούργημα που ανήκε σε όλον τον κόσμο. Διαθέσιμος στο να τον χρησιμοποιήσει όποιος θέλει. Και βλέπουμε ότι την ίδια περίοδο που σταμάτησε ο Μπάρξ, βλέπουμε ότι είναι η ίδια χρονιά, περίπου 66-67, που έκανε την εμφάνισή του σε κινούμενα σχέδια. Αυτό το πέρα είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται σε κινούμενη μορφή ο Scrooge.
Δεν χρησιμοποιήθηκε όμως πάρα πολύ. Αυτό ήταν ο Σούλτμαν και τα χρήματα και έδειχνε την αξία των χρημάτων και της οικονομίας στα νηψάκια, στον Χιούι, τον Λιού και τον Ντιούι. Και πέρασαν μια μισή με δύο δεκαετίες περίπου για να τον δούμε σε άλλες έτσι, τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές εμφανίσεις. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα του Μίκη που έχει βγει. Αυτή κάνει διασκευή της ιστορίας του Ebenezer Scrooge, που όμως είναι η ιστορία από την οποία εμπνεύστηκε ο Μπάρξ τον Scrooge. Και βάλει στον ρόλο του Ebenezer Scrooge να τον παίζει ο Scrooge, ο Scrooge McTuck. Ήταν εντάξει, μετά εντάξει, οι υπόλοιποι χαρακτήρες είναι λίγο πολύ γνωστοί. Το φάντασμα τον έπαιζε ο Μαύρος Πιτ. Αυτό το Sport Goof in Soccer Mania δεν είναι τόσο χαρακτηριστικό. Ήταν με τον Goofy και παίζανε αθλήματα, αλλά είναι την ίδια χρονιά και την ίδια περίοδο γενικά με τα DuckTales, που αυτή ήταν η στιγμή, τα DuckTales, οι παπιοπεριπέτειες, που γιγαντώθηκε ο κόσμος της Λιμνούπολης, γιατί εκείνη την περίοδο οι Αμερικάνοι είχαν σταματήσει, σταματούσαν, γενικά ήταν λίγο δύσκολο, είχαν πέσει πωλήσεις, δεν πούλησαν και τόσο πολύ τα κόμιξ, δεν ήταν τόσο δημοφιλείς αυτοί οι χαρακτήρες. Και αυτή η σειρά των DuckTales έκανε τους χαρακτήρες πολύ πολύ δημοφιλείς και πολλοί Αμερικάνοι μέχρι και σήμερα, οι περισσότεροι βασικά, ξέρουν τον Scrooge και τα νηψάκια και τον Donald, λίγο τον Donald, κυρίως από αυτή τη σειρά. Και οτιδήποτε κόμιξ βλέπουν Disney το λένε DuckTales. Και πλέον έχουμε φτάσει στην δεκαετία του 1990 που εντάξει, τώρα μπορούμε να δείξουμε πάρα πολλά. Δεν έχω δείξει αποσπάσματα από όλες αυτές τις 30-40 δεκαετίες από όλους τους δημιουργούς, γιατί δεν μας φτάνει. Μπορείτε να πάρετε ένα περιοδικό, να δείτε οτιδήποτε ιστορία πάρετε και δείτε που έχει βγει στην Ελλάδα. Έχει από αυτές τις περιόδους αρκετά. Το Τριζόπουλο βασικά, η Καθημερινή βάζει πιο πολύ καινούργιες ιστορίες, αλλά εμείς έχουμε το Τριζόπουλο έχουν αρκετά από αυτές τις περιόδους. Τέλος πάντων, εδώ πέρα ο δημιουργός Αντών Ρώσα που είχε έρθει και καλεσμένος το 2019, αυτός είχε μεγαλώσει με τις ιστορίες του Μπάρξ και συγκεκριμένα του Θείου Σκρούτζ. Και ο Θείος Σκρούτζ είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Ο Μίκη, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι είναι ο Μίκη, κάνει κάποιες. Εντάξει, μπορεί να κάνει κάποια αναφορά για τη ζωή του, αλλά είναι ο Μίκη. Ή για παράδειγμα ο Ντόναλντ ή η Ντέζι. Μπορεί να πει, ξέρω εγώ, η Ντέζι ότι θυμάμαι ότι στην ΤΑΔ, ξέρω εγώ, είχα βρει κάτι. Να μιλάει δηλαδή για το παρελθόν της. Αλλά δεν είχαν αυτοί έναν κύριο δημιουργό και δεν ήταν και τόσο εύκολο να το δείξει κάποιος το παρελθόν τους. Γιατί να πει ο Ντόναλντ κάτι είναι νέος ακόμα. Δεν βολεύει τόσο. Αλλά δεν είχαν και κάποιον δημιουργό δικό τους άμεσο. Εδώ πέρα ο Μπάρξ βλέπουμε ότι ήταν δικός του ο χαρακτήρας τελείως και μπορεί να τον ένιωθε και πιο και δικό του. Γιατί ο Ντόναλντ ήταν ιδανικός. Ήταν από τον κινηματογράφο, από τον άλλο ταλιαφέρο, του έδωσε προσωπικότητα μεν, αλλά ίσως να μην τον ένιωθε και τόσο πολύ δικό του. Ο Σκρούτζ ήταν και δικός του και μεγάλης ηλικίας και έλεγε συνέχεια αναφορές στο παρελθόν. Έλεγε ότι θυμάμαι ότι τότε όταν ο εξωτερικός έγινε αυτό, όταν έγινε το ΤΑΔΕ, είχε βάλει δηλαδή πολλές αναφορές για το παρελθόν του. Ο Ντόν Ρώσα μάζεψε όλες αυτές τις αναφορές, όλες, τις έβαλε κάτω, έφτιαξε έναν σκελετό 12 επεισοδίων και έφτιαξε αυτό εδώ πέρα το έργο των Βίου και την Πολιτεία, που είναι η εκδοχή του Ντόν Ρώσα, αλλά βασισμένη στις αναφορές που έχει κάνει ο Κάρλ Μπάρξ και γι' αυτό θεωρείται και η επίσημη εκδοχή του παρελθόντος του Σκρούτζ. Και μετά βλέπουμε ότι πλέον φτάνουμε σε ένα στάδιο που μπαίνουμε στα βιντεοπαιχνίδια σιγά σιγά. Αρχίζει να εμφανίζεται στο νέο μέσον. Βλέπουμε δηλαδή ότι πέρασε, ήμασταν στον κινηματογράφο, στα strip, μετά στα comics εμφανίστηκε ο Σκρούτζ. Εμφανιστήκαν μεγαλύτερες ιστορίες, μικρότερες ιστορίες και πλέον φτάσαμε στο στάδιο εδώ πέρα το νέο. Το πρώτο είναι το DuckTales από το NES της Nintendo. Το δεύτερο είχε βγει για το Quest for Gold, είχε βγει για υπολογιστές, ήταν για Amiga, Commodore και DOS και γενικά για υπολογιστές. Και στα άλλα δύο δεν μπορούσε κάποιος να παίξει με τον Scrooge, αλλά ήταν μέρος των cutscenes της ιστορίας. Και η πιο μεγάλη έτσι, παρουσία του Scrooge σε βιντεοπαιχνίδια ξεκίνησε το 2005 με το Kingdom Hearts, που εδώ είναι το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι που εμφανίζεται στο Kingdom Hearts 2 και έχει εμφανιστεί σε αρκετά παιχνίδια από εκεί και πέρα. Και
Η τελευταία εμφάνιση που έκανε σε βιντεοπαιχνίδι, η πιο πρόσφατη, είναι σε ένα remaster των DuckTales που κυκλοφόρησε το 2013. Και από το 2013 και μετά, να δούμε, έχω βάλει κάποιες χαρακτηριστικές, όχι κατά ανάγκη τις καλύτερες, αλλά μερικές χαρακτηριστικές ιστορίες για τον Scrooge. Και αυτές δεν είναι τυχαίες επιλογές. Η τελευταία περιπέτεια είναι η πρώτη ιστορία που έβαλε η καθημερινή στο δικό της Mickey Mouse. Αυτό για όποιον δεν γνωρίζει, από το 1966 μέχρι και το 2013, τα περιοδικά Disney έβγαιναν από τον Τρεζόπουλο, από τις εκδόσεις Τρεζόπουλου, Νέα Αθήνα. Το 2013 σταμάτησε, έχασε το συμβόλαιο και το 2004 ανέλαβε η καθημερινή, που συνέχισε αυτά τα περιοδικά με τους ίδιους τίτλους, αλλά με νέα ρύθμιση. Η τελευταία περιπέτεια είναι η πρώτη ιστορία που έβαλε στο Mickey Mouse και ο Moby Dick είναι η πρώτη ιστορία του Scrooge και γενικά η πρώτη ιστορία που έβαλε στο Comics. Η πρώτη, η τελευταία περιπέτεια είναι μια μεγάλη περιπέτεια που μαζεύει όλους τους χαρακτήρες από όλο το σύμπαν του Karl Barks, πώς τις έχουν ερμηνεύσει οι Ιταλοί και πώς όλοι αυτοί οι χαρακτήρες και οι κακοί του Barks θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον Scrooge. Γι' αυτό λέγεται και η τελευταία περιπέτεια. Και ο Moby Dick είναι μια διαφορετική, εναλλακτική, θα μπορούσα να πούμε, εκδοχή του Scrooge, που είναι παροδία του Moby Dick του Herman Melville, αν δεν απατώμε, ναι. Και βλέπουμε εδώ πέρα και μερικές ακόμα ιστορίες. Εδώ πέρα μια πολύ αγαπημένη μου ιστορία, δεν είναι πολύ δημοφιλής, αλλά μου αρέσει πολύ επειδή δείχνει την δυναμική του Scrooge με τη Magica και το πώς θα μπορούσαν να είναι φίλοι, πώς θα μπορούσαν να είναι και σύμμαχοι και δείχνει μια έτσι πιο ρομαντική πτυχή. Και βλέπουμε χαρακτηριστικές σκηνές από διαφορετικούς δημιουργούς, το πώς έχουν πάρει τον Scrooge και το πώς τον έχουν εξελίξει πλέον στη χώρα τους. Και αυτές εδώ οι ιστορίες που βλέπουμε από εδώ και πέρα είναι ιστορίες που μπαίνουν στο Mickey Mouse πλέον σε εμάς από την καθημερινή. Ό,τι Mickey Mouse βλέπουμε στα περίπτερα είναι αυτού του στυλ, από αυτούς τους Ιταλούς δημιουργούς. Βλέπουμε τα στίγματα των 50 δολαρίων, κάποιες εδώ πέρα του Λούτσιο Λεόνι, Κλάουντιο Σαρόνε, κάποιες ακόμα η Σίλβια Τζίκε. Αυτός εδώ πέρα είναι ο Φαντομίας. Αυτό είναι ο Phantom Duck. Κανονικά είχε έναν πρόγονο, τον Φαντομία, που ήταν βασισμένο σε παλιά ιστορία, σε μια ιστορία του 50-60, δεν θυμάμαι τώρα, του 50 σίγουρα όχι, από το 60 και μετά, του Ρωμάνο Σκάρπα. Και δείχνει εδώ πέρα αυτός εδώ ο δημιουργός, ο Μάρκο Τζερβάσιο, δείχνει το πώς αυτός ο πρόγονος του Φάντομ θα μπορούσε να έχει συναντήσει τον Scrooge. Και δείχνει το πώς ο Scrooge γνώρισε τον πρόγονο του Phantom Duck, ο οποίος μετά θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Παροδίες, ο πρόγκυπας τον Άμλετ, που είναι βασισμένο στον Άμλετ, προφανώς. Και αρκετές ακόμα ιστορίες, εντάξει, δεν είναι ανάγκη νομίζω να τις πάρουμε, να τις πούμε όλες. Βλέπουμε ότι από αυτή την περίοδο ο Scrooge έχει πλέον εξελιχθεί και έχει οικειοποιηθεί σε τελείως διαφορετικό βαθμό και από τους Ιταλούς. Οι οποίοι παρεμπιπτόντως οι Ιταλοί είναι και αυτοί που φτιάχνουν ιστορίες. Οι Αμερικάνοι έχουν σταματήσει, το είχε πει και ο Φραντσέσκο πριν λίγο. Οι Αμερικάνοι έχουν σταματήσει, οι Ιταλοί φτιάχνουν και οι Αμερικάνοι κάνουν αρκετές φορές εισαγωγές από τους Ιταλούς. Άρα πλέον η εικόνα που έχουν οι Ιταλοί είναι και αυτή που περνάει και στα Αμερικάνικα περιοδικά. Είναι λίγο οξύμορο. Φτιάχνουν και άλλοι, φτιάχνουν και η Egmont. Αυτό που είπε για τους Βορειοευρωπαίους είναι τη Egmont. Είναι αυτές οι ιστορίες που μπαίνουν στο Super Mickey και στο Comics. Που αυτοί έχουν μια άλλη λογική, δεν έχω βάλει εδώ πέρα γιατί είναι πάρα πολλές. Και εδώ πέρα για το που βρισκόμαστε τώρα. Εδώ βλέπουμε ότι πήρανε την πιο δημοφιλή σειρά κινημένων ιδίων του Scrooge και την κάνανε reboot, την επανακινήσανε. Στην οποία παρεμπιπτόντως δεν μ' αρέσει το σχέδιο ή τέλος πάντων δεν μ' άρεσε την του πρωτοειδά. Αλλά η ιστορία έχει πολλά καλά στοιχεία. Εντάξει, κάποια επεισόδια δεν είναι καλά, αλλά έχει πολλά καλά στοιχεία. Αξίζει να τη ρίξετε μια ματιά. Δηλαδή, μέσα σας αποθαρρύνει το σχέδιο. Έχουν βασιστεί πολύ στο σύμπαν και του Barks και του Ρώσα. Και στο αντίστοιχο, σε αντίστοιχο στάδιο έχει γίνει κάτι με τα comics. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι πώς έχει γίνει ο Βίος και η Πολιτεία. Έτσι έχουν πάρει κάποιοι δημιουργοί ιστορίες και κάποιες ιστορίες που θα μπορούσαν να αφήνουν κάποια κενά στο Βίο και την Πολιτεία. Και έχουν φτιάξει κάποιες δικές τους ιστορίες. Αυτές είναι κάποιες από αυτές, δεν είναι όλες, είναι αρκετές από αρκετούς δημιουργούς και είναι και διαφορετικές υποσειρές. Έχουμε δει εδώ πέρα στην Ελλάδα την πρώτη από αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία, τα χρονικά του Κλοντάικ. Έχουμε δει την πρώτη σε ένα τυχαίο τεύχος κόμικς. Είδαμε δηλαδή τους Ιταλούς, είδαμε τους Βορειοευρωπαίους. Να δείξουμε λίγο και για τους Γάλλους, έτσι λίγο πριν τελειώσει εδώ πέρα η παρουσίαση. Βλέπουμε τον Scrooge. Από Γάλλους, αυτοί εδώ πέρα οι Γάλλοι έχουν πάρει
φτιάχνουν στο γαλλοβελγικό στυλ τα μπεντέτα λεγόμενα. Έχουν πάρει τα δικαιώματα για τους χαρακτήρες και δίνουν σε διαφορετικό Γάλλο να κάνει διαφορετική ιστορία κάθε φορά. Και έτσι βλέπουμε πολύ συχνά για τα στάνταρ των Γάλλων, δηλαδή μπορεί ξέρω, δύο φορές το χρόνο, να δούμε ιστορίες, όχι μόνο με τους Σκρούτζ, αλλά και γενικά, που είναι στο στυλ των Γάλλων, που είναι πολύ πρωτότυπες. Και αυτή εδώ πέρα είναι μια συγκεκριμένη από τον Σκρούτζ που βγαίνει τώρα, ο Δράκος της Λασκόβης, που δείχνει τον Σκρούτζ σε μια παιδική του περιπέτεια, πάλι βασισμένη στον Καρλ Μπάρξ. Και το τι εκδόσεις έχουν βγει. Έχω βάλει εδώ πέρα κάποιες συγκεκριμένες εκδόσεις, όχι ελληνικές. Στην Ελλάδα δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι για τον Σκρούτζ, για τα 75 χρόνια για κάποιο επέτειο. Αυτά εδώ πέρα, μιας και τα λέμε για τον Σκρούτζ, για το τι κυκλοφορεί τώρα, αυτά θα κυκλοφορήσουν με αφορμή τα 75 χρόνια από την Fantagraphics. Το ένα είναι ο Βίος και η Πολιτεία, που έχει βγει σε μια τεράστια έκδοση, και τα άλλα δύο είναι ιστορίες, επιλογές ιστοριών βασικά. Τι θεωρούν από τις καλύτερες ιστορίες για τον Σκρούτζ, για να υπάρχουν σε μια συλλογή. Και πριν κλείσουμε, μιας και είμαστε στο Comic-Con και μιλάμε για υπερήρωες, το ξέρατε ότι ο Τζέρι Σίγκελ, ο συνδημιουργός του Σούπερμαν, έχει φτιάξει ιστορίες με τον Σκρούτζ? Να σας δείξω εδώ πέρα κάποιες. Αυτές εδώ πέρα είναι σε σενάριο του Τζέρι Σίγκελ, που δημιούργησε τον Σούπερμαν, ήταν ο σενοριογράφος του Σούπερμαν. Τώρα θα πει κανείς πώς, τι δηλαδή, αφού αυτή είναι η Ιταλή, τι σχέση έχουν τα σενάρια. Ο Τζέρι Σίγκελ, όσοι ξέρουν την ιστορία του Σούπερμαν, τέλος πάντων δεν τον εκμεταλλεύονταν γενικά και τον Τζο Σούστερ, είχαν μείνει άφραγγοι εν ολίγης και είχε τύχει εκείνη την περίοδο να πάει ο Μάριο Τζεντιλίνη, που ήταν ο υπεύθυνος του περιοδικού Τοπολίνο, του αντίστοιχου δικού μας Μίκι Μάους. Αυτός ο Μάριο Τζεντιλίνη είχε πάει στην Αμερική και τον συνάντησε. Και δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, μπορεί επειδή του άρεσε, μπορεί επειδή τον ήξερε, μπορεί για διάφορους λόγους. Του είπε: θέλω σενάρια σου. Φέρε μου εμένα σενάρια στην Ιταλία και θα στα φτιάχνουν οι δικοί μου Ιταλοί και θα στα κάνουν ιστορίες. Και ξεκίνησε κάποιες ιστορίες που βλέπουμε ότι περνάει, έχει το υπερηρωικό στυλ, το έχει λίγο μέσα. Βλέπουμε ότι παρόλο που είναι ιταλικές ιστορίες, αυτές ίσως να είχαν ξενήσει και τότε το κοινό που τις διάβαζε, να καταλάβαινε ότι είναι λίγο διαφορετικές, αλλά να μην καταλάβαινε γιατί. Ο λόγος είναι αυτός. Επειδή ο Τζέρι Σίγκελ δεν ήξερε την προσωπικότητα του Σκρούτζ των Ιταλών, ήξερε απλώς ότι ήθελε να φτιάξει ιστορίες των Σούπερμαν. Αυτό ήταν καλός, αυτό ήξερε. Και τις έκανε προσαρμογή σε Disney. Και βλέπουμε εδώ πέρα για παράδειγμα: αν επιθυμητός επισκέπτεσαι, έχει ένα διαστημικό πλάσμα να έρχεται και να γίνεται τσιμπούρι βασικά στον Σκρούτζ και να μην την αφήνει ήσυχο και τελικά να προσπαθεί να την διώξει πίσω του πλανήτη. Ιστορίες μυστηρίου εδώ πέρα. Η εξαφάνιση του αρχαιολογιστή έχει μπει σε ένα τέφος του κόμιξ, αν δεν απατώμε. Δείχνει ότι ο Ντόναλντ είναι ο λογιστής, φεύγει με τα λεφτά του Σκρούτζ και ψάχνουν τον Ντόναλντ, που όμως ο Ντόναλντ τελικά δεν είχε πάρει τα λεφτά, αλλά ήταν πλεκτάνη για να εξιχνιάσει κάποια πράγματα. Και αυτό που η πιο έτσι χαρακτηριστική και από τις καλύτερες ιστορίες που έχει φτιάξει ο Τζέρι Σίγκελ για Disney, εδώ πέρα ο Σκρούτζ ήθελε, τέλος πάντων, γίνονται κάποιες καταστάσεις και ταξιδεύει στο μέλλον. Του δίνεται η δυνατότητα να ταξιδέψει, όχι βασικά στο μέλλον, σε όλο το χρόνο, από το παρελθόν μέχρι το μέλλον. Και ο Σκρούτζ, σαν Σκρούτζ που είναι, θέλει να πλουτίσει και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τους θησαυρούς από όλες τις εποχές του χρόνου. Και βλέπουμε ότι στο τέλος καταλήγει στο τέλος του χρόνου και βλέπει ότι η γη θα καταστραφεί επειδή οι άνθρωποι ήταν άπλιστοι και θέλανε να πάρουν χρήματα, δεν ενδιαφερόντουσαν για τον κόσμο, κάνανε πόλεμο κτλ. Και βλέπουμε η ιστορία να κλείνει με έναν τεράστιο, με το φεγγάρι ουσιαστικά, με έναν τεράστιο, μια τεράστια καταστροφή και να έρχεται να διαλάει τον πλανήτη των ηρώων μας. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι. Βέβαια, εντάξει, δεν ισχύεται, δεν είναι λίγη έτσι η ιστορία. Εδώ πέρα βλέπετε τη χρονομηχανή και γυρνάνε στο παρόν, όπου παίρνουν το μαθημά τους και βλέπουν ότι εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι ο πλούτος το παν. Απλά ήταν έτσι μια ωραία ιστοριούλα για να κλείσουμε την παρουσίαση εδώ πέρα του Σκρούτζ με μια νότα από τον Τζέρι Σίγκελ. Αυτά. Δεν ξέρω τώρα άμα έχουμε κάποια ερώτηση, κάποια διευκρίνηση, κάτι που θέλουμε. Μιλά λίγο εδώ, κάτσε. Κοίτα κιόλας. Είπατε ότι θα βγει ένα τεύχος Σκρούτζ με τις καλύτερες ιστορίες του. Ναι, αλλά θα είναι αμερικάνικα. Αυτό εδώ πέρα είναι. Μπορείς να τα δεις και στην οθόνη εδώ πέρα. Αυτά θα βγουν στην Αμερική και θα είναι
αμερικάνικες εκδόσεις. Μπορείς να το πάρεις από, είτε από κάποια μαγαζιά που θα φέρουν τυχόν από εδώ πέρα, δεν ξέρω από ποια κομιξάδικα μπορεί να το φέρουν, είτε από διαδικτυακά μαγαζιά στα αγγλικά. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έχουμε κάποιον άλλον που θέλει να έρθει από εδώ. Έλα, πες από εδώ. Ο Θείος Σκρούτζ πώς διαφέρει από τον Flintheart Gromgold, την ανώτατη του Νέμεση? Ναι. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζω. Τον σκληρό καρδό χρυσοκούκι, λέει. Πώς διαφέρει? Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς να το... Πολλοί κόσμος λέει ότι θα είναι η κακή εκδοχή που θα μπορούσε να είναι του Σκρούτζ, το πώς θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί ο Σκρούτζ αν δεν είχε την οικογένειά του. Ναι, κάτσε λίγο. Είναι το πώς θα μπορούσε να είναι ο Σκρούτζ αν δεν είχε την οικογένειά του και οι ανθρώπους που τον αγαπάνε. Γιατί ο Χρυσοκούκης βλέπουμε ότι δεν έχει άτομα στην οικογένειά του, δεν έχει φίλους, δεν έχει κάποιους που να τον υποστηρίζουν, άρα έγινε κακός για αυτό το λόγο. Εμένα, εντάξει, πιστεύω ότι είναι απλά ένας κακός για να βγαίνουν ιστορίες. Εγώ έχω μια πολύ πιο πεζή έτσι, προσέγγιση. Και πιστεύω ότι το έκανε επειδή ήταν ένας πλούσιος χαρακτήρας που μπορεί να κοντράρει τον Σκρούτζ. Ναι, έχουμε. Θέλεις να πεις την ερώτηση και να την επαναλάβω? Ναι, ναι, ναι. Η ερώτηση είναι, εφόσον έχουν σταματήσει οι ιστορίες των Αμερικάνων, πώς δημιουργούνται οι ιστορίες? Ναι, είναι οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί φτιάχνουν ιστορίες και οι Αμερικάνοι τις κάνουν εισαγωγή. Τις ιστορίες που παίρνουν οι Ιταλοί και βάζουν στο δικό τους Mickey Mouse, το οποίο λέγεται Topolino. Αυτές τις ιστορίες, κάποιες από αυτές, όχι όλες, αλλά κάποιες από αυτές, τις παίρνουν ή εδώ πέρα για παράδειγμα. Αυτό το είχαμε δείξει και στο κοινωνικό του Φραντσέσκο που ήταν πριν από λίγο. Αυτές εδώ πέρα είναι αμερικάνικες παραγωγές ιστορίες, αλλά τις έφτιαξαν Ιταλοί. Τις είπαν οι Αμερικάνοι ότι θέλουν ιστορίες, αλλά επειδή δεν έχουν πλέον δημιουργούς, είπαν στους Ιταλούς ότι εσείς που σχεδιάζετε θέλουμε να μας κάνετε και μια ιστορία όπως την θέλουμε εμείς. Εμείς φέρνουμε τις ιστορίες. Όχι, όχι. Ό,τι έχει βγάλει η καθημερινή στο Mickey Mouse από το 2014 και μετά είναι νέες ιστορίες. Ό,τι μπαίνει βασικά και στο Donald και στο Super Mickey. Στο κόμιξ βλέπουμε αναδημοσιεύσεις που είναι λίγο οξύμορο. Και αυτό εδώ πέρα είναι νέα παραγωγή. Ό,τι έχουμε δει από έκτακτες εκδόσεις από την καθημερινή είναι νέα παραγωγή. Δεν τα έχουμε ξαναδεί. Έχουμε ο φίλος μας εκεί πίσω. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Αυτή είναι μια πάρα 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 πολύ καλή ερώτηση. Η οποία ξεφεύγει τώρα. Ρώτησε για όποιον τον άξονε πού μπορεί να αγοράσει τον βίντεο για την πολιτεία. Τι είχε γίνει τώρα, δεν ξέρω αν μπορώ να το βρω εδώ. Έχουμε προχωρήσει λίγο. Ναι, αυτό ήταν μια έκδοση που είχε βγει το 2004 από τον Τερζόπουλο. Είχε βγει η ελληνική εκδοχή στα ελληνικά. Με αφορμή την έλευση του Ντόν Ρόσα που έρχονταν στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Αυτή ανατυπωνόταν συνεχώς, αλλά το 2013 που σταμάτησε ο Τερζόπουλος να βγάζει τα Disney περιοδικά, αυτή δεν μπορούσε να τυπωθεί. Ό,τι η προσπάθεια γίνει θα πρέπει να γίνει από την Καθημερινή. Η Καθημερινή έβαλε τον Βίο και την Πολιτεία σε τεύχη του κόμιξ. Άρα, ο μόνος τρόπος για να το βρεις τώρα, ρεαλιστικός, είναι να πας να ψάξεις αυτά τα τεύχη του κόμιξ, που είναι, δεν θυμάμαι τώρα τα συγκεκριμένα τεύχη αυτά, μπορείς να το βρεις στο ίντερνετ ποια είναι. Είναι 12 τεύχη και έχουν βάλει και κάποια έξτρα χαμένα επεισόδια. Και επειδή αυτό το έχουν καταλάβει και στην αγορά μεταχειρισμένων, βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πολλές σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις στην Ελλάδα και η Καθημερινή δεν βγάζει. Άρα χτυπάνε πολύ ακριβά τις σκληρόδετες εκδόσεις που υπάρχουν ήδη. Και μερικές φορές ήταν και ποσά τα οποία δεν θα ήθελα να αφαιρθώ τώρα. Εντάξει, γενικά δεν μου αρέσει αυτή η αγορά μεταχειρισμένων, δεν θα ήθελα να αναφερθούμε πολύ σε αυτό. Αλλά αν θέλετε να δώσετε πολλά λεφτά για να πάρετε τον Βίο και την Πολιτεία, θα σας πρότεινα προσωπικά να πάρετε μια έκδοση σαν αυτή εδώ πέρα, που κυκλοφορεί από τα Fernanda Graphics, η οποία κοστίζει αρκετά, παίζει στα 150 με 200 ευρώ, αλλά υπάρχει και πολύ πιο οικονομική, σε απλή μορφή, που μπορεί να την πάρετε. Εν ολίγης, θα σας πρότεινα να την βρεις στα αγγλικά, αν ξέρεις να διαβάζεις, αλλιώς να βρεις τα τεύχη της Καθημερινής.
ή να ελπίζεις σε κάποιο θαύμα, ξέρω εγώ. Έχουμε. Του Τζέρι Σιγκέλ. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά δεν ήταν και κάτι πολύ... δεν ήταν κάτι πολύ δημοφιλές και δεν ήταν κάτι που το ήξερε και ο κόσμος εκείνη την περίοδο. Δεν το ξέρανε. Ήταν όπως έφτιαχναν ένα σωρό σεναριογράφοι ιστορίες, έτσι φτιάξανε και αυτοί, έφτιαξε και αυτός ιστορίες. Δεν ήταν κάτι φοβερό. Οι χαρακτηριστικές ιστορίες του, αυτές για την οποία θα μείνει στην ιστορία, είναι ο Σούπερμαν. Αλλά επειδή έχει μείνει στην ιστορία, ψάχνουμε και τις υπόλοιπες πτυχές και βλέπουμε ότι έχει κάνει πτυχές, έχει κάνει ιστορίες και στην Disney. Αν έφτιαχνε ιστορίες μόνο για την Disney, δεν νομίζω να είναι γνωστός. Η αξία του είναι πολύ πιο μεγάλη από αυτές εδώ πέρα τις ιστορίες. Ναι. Ναι. Τον Άμλετ το έχω εδώ, κάπου εδώ πέρα θα είναι. Έχει μεταφραστεί σε ένα Mickey Mouse της Καθημερινής. Τον Άμλετ, για τον Άμλετ λέμε, την μεταφορά του Άμλετ, ναι. Όχι, σε Mickey Mouse σε ένα εβδομαδίο. Αυτό εδώ πέρα βγαίνει κάθε Παρασκευή. Δεν θυμάμαι τώρα, υπάρχει μια βάση δεδομένων που λέγεται Index, που είναι λογοπαίγνιο από το Index, καταχώρηση και DAX. Index. Αν πας στο Index και βάλεις τον Άμλετ, θα σου βγάλει σε ποιο τεφός έχει δημοσιευθεί. Ναι. Index. Όπως είναι το index, αλλά δεν είναι index, καταχώρηση, είναι index. Πάπια. Ναι. Για λίγο, για τόσο δά, προτιμάω ο Roblox. Δηλαδή, παρόλο που οι ιστορίες του Ξοδίτη είναι πολύ πιο σημαντικές, οι ιστορίες του Ρόμπαξ μ' αρέσουν γιατί ήταν πολύ πιο χαρακτηριστικές του σύμπαντος της Λιμνούπολης και όλης της κόντρας του με τον Σκρούτζ. Ναι, εδώ πέρα. Μιλάμε για την ονομαστική τιμή ή για την τιμή μεταχειρισμένων ή για την θεωρητική αξία, την καλλιτεχνική. Εγώ εννοώ για την μεταχειρισμένη, γιατί η κανονική... Αυτή η τιμή μεταχειρισμένων επαφείται στην τιμή της αγοράς και του πολιτή και αυτού που προτίθεται να την αγοράσει, η οποία, ό,τι και να πω εγώ, δεν έχει νόημα. Καλός ή κακός. Έχουμε για κάποιες ίσως μία ή δύο τελευταίες ερωτήσεις, πιθανώς. Ο κόσμος ποιο κόμμα σπαθμάει, του Mickey Mouse ή του Donald Duck. Οι περισσότεροι πιστεύω ότι περιμένουν Donald. Οι περισσότεροι πιστεύω ότι περιμένουν Donald, Scrooge και παπιά. Αλλά μερικές από τις αγαπημένες μου ιστορίες είναι από τον Mickey. Απλά και τι γίνεται. Του Mickey, άμα θες να φτιάξεις μια απλή ιστορία, χωρίς να πρέπει να το σκεφτείς, χωρίς να μπεις σε σενάρια, περιπέτειες κτλ. Μια τυπική ιστορία με τον Ντόναλντ, τι κάνει. Είναι ότι κοιμάται, την κυνηγάνε οι πιστωτές του, έχει προβλήματα με την Ντέζι, που τον φωνάζει να μετακομίσει, ξέρω εγώ, το σπίτι. Τον κυνηγάει ο Σκρούτζ, να διαλύσει τα νομίσματά του. Αυτή είναι μια τυπική ιστορία που έχει ένα άλλο ενδιαφέρον. Μια τυπική ιστορία με τον Μίκη έχει τι, να είναι ξερόλας και να είναι φωστήρας, ξέρω εγώ, κτλ. Είναι πιο δύσκολο να φτιάξεις μια. Δηλαδή, οι απλές ιστορίες. Στις απλές ιστορίες είναι πιο δημοφιλής, πιστεύω, τα παπιά. Και πιστεύω γι' αυτό είναι πιο δημοφιλή, επειδή οι περισσότερες ιστορίες, οι οποίες δεν είναι τόσο καλές, η πλειοψηφία των ιστοριών αυτών, σε αυτές είναι ωραίες με τα παπιά. Αλλά αν ο σενεριογράφος και ο σχεδιαστής ρίξουν χρόνο, οι ιστορίες με τον Μίκη μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερες. Από αρκετές μετά όποια, ναι. Μπορεί να είναι αντίστοιχος χαρακτήρας. Δεν πιστεύω ότι είναι πιο αδύναμος κάποιος χαρακτήρας. Απλά πρέπει να ρίξει περισσότερη δουλειά αν θέλει να φτιάξει κάποιος μια ιστορία με τον Μίκη να είναι καλή. Και μια τελευταία. Ναι. Πώς δεν ξέρω πώς το πάμε. Πώς γίνεται το πάμε στο παιδί.
οι χαρακτήρες όλοι αυτοί, ό,τι δείξαμε από την ιστορία, από την αρχή του animation, που περιλαμβάνει και τα strip και όλα μέχρι τώρα, όλα αυτά ανήκουν στην εταιρεία Disney. Ο κάθε δημιουργός δουλεύει αυτούς τους χαρακτήρες. Παίρνει δηλαδή την άδεια από την Disney να αξιοποιήσει αυτούς τους χαρακτήρες. Αλλά ό,τι χαρακτήρα δημιουργεί και ό,τι προσωπικότητα το δίνει και όποιον έξτρα χαρακτήρα δημιουργήσει για αυτό το σύμπαν, ανήκει στην Disney. Άρα ο Μπάρξ που έφτιαχνε ιστορίες, έφτιαχνε ιστορίες που ήταν δικές του, δηλαδή είναι δικές του, τις έφτιαξε αυτός, αλλά νομικά ανήκουν στην Disney. Άρα η Disney τις εκμεταλλεύεται. Ο Μπάρξ δεν μπορούσε να τυπώσει ένα τεύχος με δικές του ιστορίες, όπως δεν μπορούν και όλοι αυτοί. Αυτοί, αν θέλουν να το κάνουν, θα πρέπει να πάρουν την άδεια της Disney, που είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο για να τα αναλύσουμε τώρα. Αυτά ήθελα να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ.